Φρένο στη μαύρη εργασία των μεταναστών στον αγροτικό τομέα επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, καθώ κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι χάνονται από το ασφαλιστικό σύστημα εισφορέ περίπου ενό δισεκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα Το Έθνο, με διάταξη νόμου θα προβλέπεται πλέον η υποχρεωτική ασφάλιση με εργόσιμο ακόμα και των παράτυπων μεταναστών. Είναι ένα θετικό μέτρο, είναι ένα θετικό βήμα της, ε, του Υπουργείου, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και πρέπει να βρούνε τρόπο να υπάρχει μια νομιμοποίηση, να μπορούμε να είμαστε νόμιμοι, να παίρνει το κράτος, να, να, έχει ο, ο μετανάστης, εργάτες, υποχρεώσει τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει και ο Έλληνα εργαζόμενος, να πληρώνει τους ανάλογους φόρους και ο εργοδότης να είναι νόμιμος, να δηλώνει τα έξοδά του και να προχωρεί η δουλειά πιο νόμιμα, πιο βατά, πιο ειλικρινής. Αυτό σαφέστατα είναι σε καλή κατεύθυνση. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι αγρότε είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εργάτε νόμιμου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δικαιολογήσουν την ενεργατική δαπάνη. Ένα μεγάλο κόστο στο σύνολο των δαπανών τη εργατική δραστηριότητα. Σαφέστατα λοιπόν είναι σε σωστή κατεύθυνση. Την ίδια ώρα όμω η διαδικασία έκδοση του εργοσύμου για του εργάτε γη είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική. Το πρόβλημα του εργόσιμου είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το Υπουργείο Εργασία τι διαδικασίε τι οποίε πρέπει να τηρήσουμε, ούτω ώστε οι αγρότε να μην έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει σοβαρό κίνδυνο οι αγρότε να βρεθούν μπροστά από πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα. Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει αυτό. Για Όταν το λέμε ψηλά πρόστιμα, προ... ο λόγο ο οποίο θα μπορεί να φέρει πρόστιμα είναι οι διαδικασίε οι οποίε πρέπει να γίνουν. Και ποιε είναι αυτέ. Είναι πρόσληψη στον ΟΑΕΔ πίνακε προσωπικού στην επιθεώρηση εργασία. Αυτά τα πράγματα δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένα αγρότη. Υπάρχει επικοινωνία τη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων με το Γενικό Γραμματεία του Υπουργείου Εργασία, τον κ. Νεφελούδη. Περιμένουμε νέα, γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται για τίποτα. Αλλά πέρα από αυτή τη λύση που δίνεται με του παράτυπου εργάτε, που είναι μια σοβαρό, ένα σοβαρό θέμα, δίνει μια πολύ καλή λύση, περιμένουμε λύση και στα διαδικαστικό του εργοσύμου. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση, θα προβλέπεται ασφάλιστρο 10% της αμοιβής των εργατών γη και πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο εργάτη που θα απασχολούν οι αγρότες.